Σκύβοντας στο τοπίο της γενέθλιας Λευκάδας, ο Σικελιανός επιχειρεί να γνωρίσει τον εαυτό του. Από την φύση της θα αρχίσει την αναζήτηση της γνώσης και της απόλυτης αλήθειας. Η δελφική ιδέα συνοψίζει την κοσμοθεωρία του. Θα δώσουμε τα φύς του εξαίσιον σώμα. Ζεστή από τα μπέλια πάνω στην εκείταγε η σελήνη. Πως ευάδιζα βομβούσε. Η ζωή και η ποίηση του Άγγελου Σικελιανού ορίζονται από τρεις διαδρομές. Την πορεία αυτογνωσίας του, την αναζήτηση πανανθρώπινων αξιών και τον όριμο λυρικό του λόγο. Ήταν 6 φορές υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ. Ο Άγγελος έχει όραμα τη συμφιλίωση των λαών. Για να το κάνει πράξη, επιλέγει τους δελφούς. Είναι ο τόπος όπου στην αρχαιότητα εκφράστηκε η παγκόσμια αδελφοσύνη. Τα σχέδιά του στηρίζει με κάθε τρόπο και για όλη της τη ζωή η Εύα. Ο Άγγελος και η Εύα οργανώνουν 2 δελφικές εορτές με τραγωδίες, αγώνες στο στάδιο και λαϊκά δρόμενα. Υφαίνει ένα-ένα στον αργαλιό τα κοστούμια με ύφασμα από βαρύ μετάξι. Η Εύα σηκώνει όλο το βάρος. Σχεδιάζει και υφαίνει ακόμη και τα κουστούμια και συνεργάζεται για τις μάσκες. Διδάσκει τον χορό και συμβάλλει στη μελοποίηση. Ποιος ήταν ο άνθρωπος πίσω από τον ποιητή? Ο Σικελιανός ως άλλος Οδυσσέας αναζητά την απόλυτη αλήθεια. Οι αναζητήσεις του ξεκινούν από τον γενέθλιο τόπο, απλώνονται σε ανατολικές θρησκείες, στην αρχαιοελληνική, χριστιανική και σύγχρονη πνευματική δημιουργία και φτάνουν ως τον φορέα της αλήθειας, τον λαό. Πατρογονικές καταβολές, ιστορικές νομοτέλειες και οι αφοσιωμένες του γυναίκες διαμορφώνουν τη ζωή και το έργο του. Τον πρωτοείδα να στέκεται κάτω από το αστρατορό φως του ήλιου, έξω από την πόρτα μου. Και τα μαλλιά τη σκέπαζαν, αν τα ρίχνε ως τα πόδια. Η Εύα πετάει τα ευρωπαϊκά της ρούχα και ντύνεται μόνο με δικά της υφαντά και χειροποίητα υποδήματα. Στο θέατρο καθόταν ακριβώς μπροστά μου με την κόρη του Παλαμά, την Αυσικά. Με όλα αυτά απόκαμα ζητάω να αναπαυτώ στο μνήμα. Να βλέπω, λέω, την αρετή ζητιά να γεννημένη. Το κούφιο τίποτε φεδρό με κορδωμένο βήμα. Στην κουζίνα του σπιτιού, παρά τις αλλαγές μέσα στα χρόνια, ίσως και να υπάρχουν ακόμη γωνιές που αντίκρισε το μάτι του ποιητή.